Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Συνεχίζουμε. Η ώρα είναι. Καλημέρα, 10... κάποιοι ξύπνησα τώρα, επιμένω. Είναι οι πιο τυχεροί άνθρωποι στον κόσμο. 10.30 ξυπνάνε. Έχουν λύσει αρκετά τα προβλήματά τους να ξυπνάνε 10.30. Είμαστε μαζί τους και σας στέλνουμε μαζί μας. Και να μας στέλνετε και τα mail σας. Διαφωνώ. Διαφωνείτε. Μαζί με την καλημέρα μου. Ξεκινήσαμε με το διαφωνία πριν την καλημέρα με τη Λιάνα Κανέλη. Να πώς θα πάει η υπόλοιπη. Μπορώ να σου εξηγήσω γιατί διαφωνώ. Καλημέρα, καλώστηνα. Καλημέρα. Αυτό προσκλήθηκα δηλαδή έτσι. Μάλλον αυτό παρουσιάστηκα. Γιατί υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων που ξυπνάνε σήμερα. Γιατί είναι άνεργοι. Που ξυπνάνε 10.30 λέτε. Ξυπνάνε 10.30 και 11 και 12. Σωστό. Γιατί τους τρώει το άγχος, γιατί είναι με χάπια το βράδυ, γιατί δεν έχουν να θρέψουν σπίτια, γιατί είναι στο δρόμο και οπότε μπορεί να στοργιαστήκανε και να πέσανε. Ή αυτοί που έχουν νυχτερινή βάρδια, φαντάσου μια νοσοκόμα μετά από 72 ώρες εφημερία ή γιατρό. Εδώ, το μεταξύ, ειδικά αυτή η περίπτωση, είναι πολύ δύσκολο μετά από τόση υπερένταση και τόση ένταση δουλειά να μπορέσει να κοιμηθεί όταν έχει νυχτερινή βάρδια. 10.30, 11 δεν κοιμάσαι. Είσαι ακόμα προσπαθεί να κάνει αυτή την αποσυμπίεση. Σου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την πανδημία. Γιατί είχαμε πριν ένα πολύ ωραίο πάνελ με τρεις πάρα πολύ σοβαρούς καλούς Έλληνες επιστήμονες γιατρούς. Από το Ισραήλ, ο ένας εδώ στην Αθήνα και στο Δημοκρίτιο, οι άλλοι δύο. Είδαμε λοιπόν το ιατρικό κομμάτι. Τώρα, το ιατρικό είναι το ένα σκέλος. Το θέλω να πάμε στο πολιτικό σκέλος της πανδημίας. Στη διαχείριση, στην αντιμετώπιση, που ξέρουμε ότι έχετε τις ενστάσεις σας, έχει περάσει πλέον 1,5 χρόνο και από την έναρξη της πανδημίας. Είμαστε σε ένα συγκεκριμένο σημείο πλέον. Δεν είναι άμυρο το ιατρικό. Κύριε Παπαγλήμητο, δεν είναι άμυρο και το ιατρικό. Δηλαδή, υπάρχει μια διοχέτευση διαρκής αντιφατικών πληροφοριών, οι οποίες για έναν άνθρωπο που παρακολουθεί έχει υποστεί ευτυχώς τις επεμβάσεις της ιατρικής. Επιστήμης για να σωθεί, για να πάψει να πονάει, για να μην υποφέρει, όπως και πολλοί κόσμος, δεν είμαι μόνη μου. Έχει μία σημασία να ξέρουμε ότι είναι καινούριο πράγμα αυτή η αρρώστια και κανείς δεν είναι σίγουρος ούτε για το πώς θα εξελιχθεί, ούτε για την αποτελεσματικότητα και το χρόνο των εμβολίων, ούτε για τα χάπια, ούτε για τίποτα. Ξέρουμε όμως κάποια σοβαρά πράγματα που μας επιτρέπουν να πάρουμε κάποια μέτρα. Μέχρι εκεί. Οι επιστήμονες έγιναν πολύ αντιφατικοί τον τελευταίο καιρό. Όντας ενδεχομένως και μέσα στα μέλη της ίδιας επιτροπής, από τους ίδιους επιστημονικούς χώρους, αρχίσαν λοιπόν να βγάζουν τις διαφωνίες τους προς το κοινό, με αποτέλεσμα ένας κόσμος να παρελκύεται προς τη λάθος κατεύθυνση. Δεύτερον, έχουμε πολλά χρόνια εκπαιδευτεί σε αυτόν εδώ τον τόπο ότι η ατομική ευθύνη, και ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια με την κυβέρνηση αυτή, η ατομική ευθύνη είναι υπεράν όλων. Και η ατομική επιλογή είναι υπεράν όλων, δεν είναι μόνο η ευθύνη. Λοιπόν, σε συλλογικά πράγματα. Η ατομική ευθύνη, να μου πει κάποιος ποια είναι. Είναι η ευθύνη και η ατομική του επιλογή. Που έχει τα δεδομένα μπροστά του. Δεν μπορεί. Ξέρει, όταν έχεις μια ορχήστρα κοινωνία, στα δύσκολα πρέπει να λειτουργεί ως ορχήστρα. Ναι. Για να λειτουργήσει ως ορχήστρα, δεν μπορεί ο καθένας να παίζει το σκοπό που θέλει. Ναι. Για να φτάσεις μέχρι εκεί, θέλεις εκπαίδευση, θέλεις σιγουριά, θέλεις να πατάει το πόδι σου κάπου και να ξέρεις ότι αυτό που πατάς αυτό είναι. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι η κυβέρνηση αυτή ή οποιαδήποτε άλλη και οι προηγούμενες δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι κλείνοντας νοσοκομεία ή συρρυκνώντας νοσοκομεία ή μην κάνοντας τον απαιτούμενο αριθμό προσλήψεων ανθρώπων όλων των ειδικοτήτων που λείπουν από τα νοσοκομεία, δεν θα βρίσκονταν μπροστά σε πρόβλημα. Είτε το λέγανε COVID, είτε το λέγανε SOVID, MOVID, LOVID, δεν ξέρω τι άλλη μορφή θα έπαιρνε μία αρρώστια. Δεύτερον, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι η διαχείριση είναι επιτυχημένη όταν μία από τις αντιδράσεις είναι 80% των χειρουργείων να αναβάλλονται. Εγώ που έχω περάσει πολλές φορές στο δονηστέρι του χειρουργού, για ιατρικούς λόγους, όχι για αισθητικούς. Αλλά και αυτό χειρουργείο είναι, δεν ξέρω. Αλλά λέω, εγώ που το έχω νιώσει, ξέρω τι σημαίνει να περιμένεις να κάνεις μια εγχείρηση για να απαλλαγείς από ένα πρόβλημα και να σου πούνε σε ποσοστό 80% στο δημόσιο τομέα θα φύγεις. Και ξέρεις ότι ο άλλος θα αναγκαστεί, επειδή θα υποφέρει πάρα πολύ, να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό που το αποδίδεται, το ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο και έχουμε αυτές τις ελλείψεις. Κακή. Κακό συντονισμό εκτίμηση, μάλλον τη κατάσταση και θωράκιση του συστήματο υγεία ή ο ίδιο ο κορονοϊό. Η διαχείριση από μόνη τη, μάτια μου, δεν φτάνει. Δεν φτάνει αν δεν έχει στόχο προ τα πού θε να την πα. Αν τη διαχείριση την πα υπέρ του λαού, την πα αλλιώ. Δεν μπορεί να μου πείτε τώρα ότι πήγε σωστά. Πώ θα το κάνουμε δηλαδή. Προσελήφθησαν οι άνθρωποι που έπρεπε από πέρσι μέχρι φέτο. Δεν είχαμε δει και σε άλλε χώρε ότι θα είναι ένα το κύμα, θα είναι και δεύτερο, θα είναι και τρίτο. Προχώρησε η εκστρατεία της ενημέρωσης και στο επίπεδο των επιστημόνων και στο επίπεδο των επαγγελματιών και στο επίπεδο των σχολείων με τον τρόπο που έπρεπε. Στην ενημέρωση το ανάποδο ακούμε. Ότι υπάρχει, εμείς μας συνδεχόμαστε και email στο οποίο καθημερινά σταματήστε πια με την προπαγάνδα υπέρ των εμβολίων. Δεν θέλουμε άλλο. Μα το εκλαμβάνω ως προπαγάνδα γιατί βγαίνετε εσείς και εγώ και λέμε τη γνώμη μας.
Εγώ μιλάω για εκστρατεία ενημέρωσης. Την ενημέρωση εσείς και εγώ θα την κάνουμε για, την... Πώς θα μπορούσε για τον εμβολιασμό. Οι ειδικοί θα την κάνουν. Με τους ειδικούς βγάζουμε, τα λέμε μόνοι μας. Όχι, μα οι ειδικοί θα την κάνουν την ενημέρωση. Και θα την κάνουν στους επαγγελματίες, όπως έχει γίνει και αλλού. Στις νοσοκόμες έχει γίνει ειδική ενημέρωση. Ή πάνε με την εμπειρία τους. Στην εκκλησία έχει γίνει ειδική ενημέρωση. Γιατί η εκκλησία καθυστέρησε πάρα πολύ. Αν η εκκλησία είχε αντιδράσει όπως αντιδρά τώρα πέρσι, τα πράγματα μπορεί να ήταν διαφορετικά. Και τώρα πάντως η εκκλησία δεν ανοίξαμε για τον τουρισμό, ανοίξαμε με το μόνο. Μείνουμε στην εκκλησία, ένα, το. Ένα-ένα, γιατί έχετε βάλει πολλά στο τραπέζι, όντως και είναι πολύ. Μα τα έχω βάλει. Είναι πολλά. Είναι πολλοί τομείς οι οποίοι δεν δρουν και δεν είπατε αντιδρούν. Για την εκκλησία, αλλά η εκκλησία μετά την διαρκή ιερά σύνοδο, τη συνεδρίαση, λέει όχι στους ελέγχους. Λέει όποιος θέλει, γιατί όλοι είναι πιστοί, μπαίνουν μέσα. Εγώ δεν μπορώ να ελέγξω αν είσαι εμβολιασμένος, αν έχεις πιστοποιητικό και αν έχεις κάνει ράπι. Με συγχωρείτε, μπορεί να ελέγξει ο σερβιτόρος και δεν μπορεί να ελέγξει ο νεοκόρος. Με δουλεύετε. Έχει ειδικές γνώσεις ο σερβιτόρος. Ταξουλέτος, είναι και πιο εύκολο. Γιατί έχω μιλήσει με ανθρώπους. Πρώτον, έχω χρησιμοποιήσει το ίδιο επιχείρημα σε ιερείς. Και μου λένε πρώτον ότι είναι προσβλητικό. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τους ιερείς να τους συγκρίνω με σερβιτόρους. Εγώ είμαι ορθόδοξη κατά επιλογή. Ακούστε με, φίλε μου, εγώ είμαι ορθόδοξη κατά επιλογή. Και θεωρώ ότι δεν μπορώ να κάνω πράγματα που βλάπτουν το διπλανό μου. Ναι. Και ότι αν να πάρω κάποιο ρίσκο, κοιτάξτε να δείτε, ο φόβος ενώνει αυτή τη στιγμή και τους εμβολιασμένους και τους ανεμβολίαστους. Οι εμβολιασμένοι φοβούνται τον ιό και οι ανεμβολίαστοι φοβούνται το εμβόλιο. Μας ενώνει ο φόβος. Δεν θα κατηγοριοποιήσουμε το φόβο. Απλώς ο δικός μου φόβος μπορεί να προστατέψει και άλλους, και άρα το ρίσκο που παίρνω μπορώ να το πάθω εγώ, αλλά θα προστατέψω πολύ περισσότερο κόσμο, γιατί θα δοκιμάσω να μην το μεταδώσω. Θα μου πεις, λένε τώρα ότι μεταδίδει και ο εμβολιασμένος. Σε πολύ μικρότερο ποσοστό είναι γεγονός. Διότι συνήθως ο άνθρωπος ο οποίος πάει και εμβολιάζεται και κάνει μία και δύο και τρεις δόσεις, προσέχει και περισσότερο. Και δεν τα ρίχνει όλα έτσι να τα πετάξουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και δεν διανοούμε δηλαδή να δεχτώ ότι κάποιος στο παιδί του δεν τα αφήνει να πάει. Τη μάνα του την αφήνει ανεμβολίαστη. Ο άλλος να σου λέει: πέθανε η γυναίκα μου, την είχα δίπλα μου, αυτή δεν ήθελε εμβολιαστή και εγώ. Αυτή δεν το σκεφτόταν αυτόν που κοιμόταν δίπλα της σε τελευταία ανάλυση. Αλλά θα πάμε σε εξατομικεύσεις ή θα πάμε σε γενικά μέτρα. Και δεύτερον, αν κάποιος φοβάται τις επιπτώσεις του εμβολίου, υπάρχει πρωτοβάθμια υγεία. Υπάρχει γιατρός αυτή τη στιγμή διαθέσιμος να σου δώσει το χρόνο που θέλεις για να σε πείσει. Να το ρωτήσεις. Να πάω να του πεις: έχω την τάδε παρενέργεια, πονάω εδώ, πονάω εκεί, πονάω μετά παραπέρα. Μετά από 1,5 χρόνο χρειάζεται περαιτέρω ενημέρωση και ενημέρωση. Τεράστια, τεράστια. Τεράστια. Εγώ το βλέπω σε συναδέλφους. Ο Στραβελάκης αρρώστησε μετά από την τρίτη, από την τρίτη δόση. Και κοντέψαν να τον κρεμάσουν ανάποδα, ενώ έκανε 4 μέρες τεστ. Πιθανότατα κόλλησε την ίδια μέρα που έκανε το εμβόλιο. Πού να το ξέρει ο άνθρωπος. Δεν είχε. Μην πούμε σήμερα στο εμβόλιο. Όχι, δεν είχε σύμπτωμα. Όχι, δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω για τον Νίκο. Γιατί έχω μιλήσει με τον ίδιο προσωπικά και καταλαβαίνω. Και κοντέψαμε να τον φάμε. Εδώ αρχίζουν ψόφα, πάθε, κάνε. Αυτά όμως είναι παρεπόμενα μιας στρεσαρισμένης κοινωνίας ανασφαλούς. Ναι. Σε αυτή την κοινωνία την ανασφαλή, το κράτος έπρεπε να εμφανίζεται επιστημονικά επαρκές, με τα εργατικά χέρια που απαιτούνται, επιστημονικά επαρκές. Τι εννοείτε, έχουμε, επιστημονικές επιτροπές. Έχουμε επιτροπές, όπου εκεί υποτίθεται και είναι οι καλύτερες στο είδος. Επιτρέψτε με. Και τώρα φτιάξαμε και άλλη μία. Φτιάξαμε και άλλη γιατί, για να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Όταν έχεις έναν υπουργό να λέει τη μία μέρα το ένα, την άλλη μέρα ο άλλος να λέει το ακριβώς ανάποδο. Μέτρα να παίρνονται, να πηγαίνουν πίσω, να πηγαίνουν μετά. Σχολεία με 27 και 28 και 29 παιδιά μέσα και την ίδια ώρα λες τον άλλον, εκεί που θα πας θα έχεις 2 μέτρα απόσταση. Έχετε δει τις αίθουσες των σχολείων των δημοσίων? Ναι, βεβαίως. Έχουμε και συμφωνίες. Πόσοι πιστεύετε ότι χωράνε? Πόσες πιστεύετε ότι χωράνε? Πόσα παιδιά χωράνε? Με παρκή απόσταση. Δεν υπάρχουν σκέψεις. Εντάξει τώρα. Με τι, μην το συζητήσουμε. Αυτά λοιπόν τα πράγματα πρέπει να έχουν γίνει πολύ νωρίτερα. Ναι. Όταν έχεις παιδιά του νηπιαγωγείου σε κοντέινερ, τι μέτρα θα πάρετε? Ωραία. Εγώ αντιλαμβάνομαι λοιπόν αυτά που λέτε. Και τώρα λέτε ότι έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερες προσλήψεις τους στο ΕΣΥ. Τώρα πρέπει να έχουν ακούσει το κουκουέ έγκαιρα. Ναι. Όταν μιλήσαμε για αυτά τα πράγματα που άρα μιλάμε σήμερα, τρία βασικά πράγματα. Την εξορκίζεται, να το πω έτσι. Δεν την ξορκίζεται. Δεν υπάρχει. Αυτό δηλαδή μπορεί να δημολυνθεί. Φτάσετε στο άλλο άκρο. Τι γίνεται με αυτό? Είπα ότι η ατομική ευθύνη δεν μπορεί να είναι η πανάκια της απάντησης σε όλα. Γιατί ανασφάλειες που καταλήγουν στον άνθρωπο να μην μπορεί να αναλάβει και την ατομική του ευθύνη, πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις δομές υγείας. Πείτε ότι έχετε απέναντί σας τη μάνα σας, τον πατέρα σας που είναι ανασφαλής και φοβάται. Εσείς τι θα κάνετε?
Για τη μάνα και τον πατέρα μου και επειδή για την κάθε μάνα και τον κάθε πατέρα. Μα τι πατέρα, θα κάνετε. Φοβάται, δεν θέλει. Γιατρούς και επιστήμονες κάθε μέρα και απαντάμε σε όλες τις απορίες. Και όχι μόνο εμείς. Δεν κάνουμε κάτι φοβερό. Το κάνουν τα ραδιόφωνα, οι τηλεοράσεις, τα φιλικά, οι περιφερειακοί, οι εθνικοί, οι εφημερίδες. Κάθε μέρα. Ο δημοσιογράφος παραμένει δημοσιογράφος. Η δημοσιογραφή. Δεν πέτυχε η Πορτογαλία επειδή είχε δημοσιογράφο και κάνει τη δουλειά. Μπήκε ένα ναύαρχο μπροστά φορώντα στρατιωτική στολή και είπε τώρα είναι πόλεμο. Αυτό οργάνωσε την εκστρατεία, δεν την έκανε. Και είπε ότι είναι πόλεμο. Ναι. Ωραία. Εμείς το έχουμε ακούσει ότι είναι πόλεμο. Πολλές φορές. Διάφορους τρόπους, ναι. Πού είναι τα πυρομαχικά. Πού είναι οι στρατιώτες. Ποιους ορίζετε. Αυτό λέει το κουκουέ. Ποιους ορίζετε. Λέτε πόλεμο. Θαυμάσια. Τα πυρομαχικά μου πού είναι. Τα πυρομαχικά μου είναι τα φάρμακα, τα εμβόλια, τα αντιβιωτικά, ό,τι χρειάζεται. Ωραία. Ήρθαν τα εμβόλια, δεν τα παίρνουν. Ήρθαν καθυστερημένα. Ήρθανε. Αφού ήρθανε καθυστερημένα και έχουν διαμορφωθεί ένα κλίμα, είναι πιο δύσκολο να πεις ανθρώπους. Μαζί με όλες τις χώρες. Ναι. Ο ρυθμός εμβολιασμού δεν είναι ίδιος. Ένα από τα πράγματα που συνέβη στην Πορτογαλία μετά τη ζημιά που έπαθε είναι ότι είχαν μαζικούς εμβολιασμούς την ίδια εποχή. Γιατί δεν ανακυκλωνότανε. Σε πρώτη φάση. Δεν ανοίξανε και κλείσανε το καλοκαίρι με τον ίδιο τρόπο που κάναμε εμείς. Στην πρώτη φάση. Πάμε στα πυρομαχικά. Πάμε στο στρατό. Ο στρατός που είναι. Γιατροί, έχετε και 7.000 λιγότερους αυτή τη στιγμή. Έχετε και πάρα πολλούς αρνητές. Και έλειπε ούτως ή άλλως νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό και από οργανικές θέσεις και μη πριν από την πανδημία. Μετά την πανδημία, μείον αυτούς που είναι αρνητές και έχουν μπει σε διαθεσιμότητα, με τι στρατό πας. Με κουτσουρεμένο στράτευμα. Πάτε με κουτσουρεμένο στράτευμα. Πάτε με κουτσουρεμένο στράτευμα. Α, το λεγόμενο ηθικό του λαού. Όταν λέμε σε κάποιον πόλεμο, αυτό δεν λέμε. Το ηθικό του λαού. Ναι. Πού είναι το ηθικό του λαού. Εκτός αν μου πείτε τώρα ότι το ηθικό του λαού ανυψώνεται σε εποχές που έχει ανεβεί 130% το πετρέλαιο και 30% το καύσιμο, η βενζίνη για να κυκλοφορήσεις, ότι 2% αύξηση το μήνα, περίπου μισό λεπτό την ημέρα κάνει, 2 ευρώ ανά 4 μέρες. Ναι. Αναφερθήκατε στα μέτρα θα που ανεβάσει το ηθικό, στα επιδόματα του θα ανεβάσει το ηθικό του λαού από ποια πλευρά. Θα τον ανεβάσει το ηθικό του λαού το ότι είμαστε πρωτοπόροι στην πράσινη ανάπτυξη. Μία πράσινη ανάπτυξη θα την πληρώσει ο ίδιος πανάκριβα και για την οποία δεν πρόκειται να δει κανένα όφελος. Αυτό έχει ενδιαφέρον που λέτε. Γιατί εγώ παρακολούθησα και τη ζήτηση στη Βουλή προχτές που είχε προγράμματα ενδιαφέρον για την ακρίβεια. Έρχεται λοιπόν, λέει ο Βελόπουλος, πούμε, εγώ θέλω το φυσικό αέριο να εξορίστε εδώ και να έχουμε επάρκεια. Λέει ο Τσίπρας, το έχει πει και άλλες φορές, πηγαίνετε λίγο πιο πίσω αυτό την απολιγνητοποίηση, γιατί δεν βγαίνει. Το κουκουέ τι λέει. Δεν τον ακούσατε τον Κουτσούμπα. Τον άκουσα, ναι. Πώς ακούσατε τι λέει ο ένας και ρωτάτε εμένα να σας πω. Έχουμε πρόσωπο τι είπε κουκουέ. Ο Κουτσούμπας. Όχι, μία μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Γιατί έχω πρόσωπο του Κουκουέ εδώ. Αλλιώς θα ρώταγα τον άλλον. Κάνατε, όχι, κάνατε quote ναι. τον έναν. Ναι. Κάνατε quote τον άλλον. Πρώτα απ' όλα, οι προτάσεις που έχουμε καταθέσει ναι. εμείς δεν είναι τωρινές. Τι βλέπαμε, την ακρίβεια να έρχεται. Έχει καταργηθεί ο Φουπουά όλα τα βασικά είδη. Να καταργηθεί. Ναι. Όχι, αυτό μόνο στην Αμερική έχει γίνει. Τι λέτε, καλέ. Δεν έπρεπε στα βασικά είδη. Στα βασικά είδη διατροφή. Στα σχολικά, στα πολύ βασικά πράγματα. Δεν έπρεπε να καταργηθεί. Για την ενέργεια, όπως ρώτησα. Για την ενέργεια. Για την ενέργεια. Ναι. Εμείς χτες καταθέσαμε ναι. τροπολογία για να αλλάξει ο τρόπος φορολόγησης και τιμολόγησης του αγροτικού πετρελαίου. Για να μην ανεβεί το κόστος των προϊόντων, των αγροτικών και για να σας μείνει και για ένα λαχανικό να φάτε το. Μάλιστα. Αυτό στο αγροτικό πετρελαίο. Στα υπόλοιπα. Μα τα για τα υπόλοιπα. Ποιοι είναι οι φόροι. Πού μπαίνουν. Πώς δεν μπαίνουν. Δεν μπορεί να μειωθεί ο φόρος των πετρελαιοειδών. Είναι αντίθετο στην πράσινη ανάπτυξη αυτό. Ότι υποτίθεται ένα κομμάτι τη φορολόγηση του καυσίμου είναι προκειμένου να στραφεί προ εναλλακτικέ μορφέ ενέργεια. Είναι και ένα αντικίνητρο, να το πω έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Αυτά σοβαρά. Εγώ ξέρω ότι έγιναν δισεκατομμυρίουχοι αυτοί που ασχοληθήκαν με την πράσινη ανάπτυξη. Αλλά του μετράω στα δάχτυλα. Και στην πανδημία γίνανε κάποιοι δισεκατομμυρίουχοι και αυτού του μετράω στα δάχτυλα. Όταν εγώ διαβάζω ότι τα σούπερ μάρκετ, λέω τώρα, τα σούπερ μάρκετ τον καιρό τη πανδημία με του εγκλεισμού βγάλανε ένα δισεκατομμύριο περίπου, κάτι 800 τόσα εκατομμύρια κέρδο, ήθελα να πει κάποιο. Πολλαπλασιάστηκαν τα κέρδη τους. Σε ποιο βαθμό πολλαπλασιάστηκαν οι μισθοί των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ. Από όσο ξέρω σε κανένα. Σε για κανένα να σας διευκολύνω την απάντηση. Σε κάποιους μπορεί ναι. να δώσουν κάτι αυτή, κάτι ναι. μπόνους. Ναι. Κάτι μπονάκια έτσι. Ναι. Ναι. Κάτι περιστασιακά. Εντάξει, πού το ήταν αυτό. Τι μάχες χρειάστηκε να δοθούν για να πάρθουν τα μέτρα τον πρώτο καιρό. Ποιος τις έδωσε αυτές τις μάχες. Θα μου πείτε τώρα τι λέει το κουκουέ. Το κουκουέ έχει καταθέσει πράγματα τα οποία, εάν είχαν προγραμματιστεί εγκαίρως, δεν θα άνοιγαν τα σχολεία με 27 παιδιά αναίθουσα. Πώς θα το κάνουμε. Θα μου πείτε τώρα, πήρε ένα μέτρο η κυβέρνηση που λέει ότι πρέπει να αρρωστήσει 50 συν 1. Πήγαμε σε απλή αναλογική της αρρώστιας.
50 συν 1 στην τάξη για να κλείσει. Τώρα, στα σοβαρά πιστεύετε εσείς ότι αυτό θα το κάνει κάθε μάνα που έχει το παιδί της, θα περιμένει να ρωτήσουν για τα υπόλοιπα, ώστε να φτάσει στο 50 συν 1 και θα παρακαλάει να μην είναι στο 50 συν 1, να είναι στο 49% πίσω. Δηλαδή, υπάρχουν και κάποιες αντιφατικότητες. Τι κάνουν? Ενισχύουν την ανασφάλεια, ενισχύουν την άγνοια, ενισχύουν την ψευδέστηση του λακριντή διαφόρων απατεώνων οι οποίοι κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Και κλικ εδώ, κλικ εκεί, κλικ παραπέρα. Έχουν θησαυρίσει αυτοί που τους πουλάνε πληροφορίες επιστημονικές. Δεν το καταλαβαίνει όμως ο κόσμος ότι εδώ είναι business. Κοιτάξτε, γυρίστε λίγο πίσω την ιστορία, για να βάλετε και τα μίντια λίγο στο παιχνίδι. Νερό του Καματερού είχαμε. Βέβαια. Γυλαίκα θεραπευτικά που τα βάζεις απάνω είχαμε. Φραπελιά είχαμε. Αυτός που θέλει να κάνουμε εξόριξη, που λέγε κύριε Λιφές και χειρόγραφε του Ιησού Χριστού. Γνήσια κιόλας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να σας ρωτήσω κάτι. Όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος πουλάει σε κοινό, ψηφισμένος, τον πιστεύουν ότι ήταν τα χειρόγραφα του Ιησού Χριστού. Πούλησε τα χειρόγραφα του Ιησού Χριστού. Κάποιος που πήρε αυτά τα χειρόγραφα του Ιησού Χριστού θέλει να πάει στην εκκλησία χωρίς μάσκα. Ναι. Γιατί πιστεύει ότι ο Θεός δεν είναι σαν το Δία, δεν θα του ρίξει ποτέ κεραυνό. Δεν θα του πέσει πολύ έλαιο στο κεφάλι, άμα δεν έχει δέσει καλά εδώ, την αλήθεια. Εδώ, πάνω σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το σημείο. Το κουκουέ, πώς θα πείσει όλους όσοι αρνούνται αυτή τη στιγμή να κάνουν το εμβόλιο ή φοβούνται να κάνουν το εμβόλιο, επειδή αναφερθήκατε σε αυτό. Το κουκουέ μόνο το να το πείσει κόντρα σε ολόκληρο το σύστημα που είναι εναντίον του. Είπατε ότι δεν έγινε. Πώς θα μπορούσαμε να πείσουμε τους ανεμβολίες? Αν είχαν πάρθει κάποια μέτρα, πιστέψτε με, σήμερα τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Ωραία, αυτή τη στιγμή πώς να πείσω εγώ κάποιον? Ακούστε με, εγώ ως κουκουέ. Να πάω να του πάξω να δει, η κυβέρνηση αυτή θα κάνει όλα καλά. Θα κάνεις από εδώ και μπρος ό,τι σου λέει. Δεν σας λέει κάτι τέτοιο? Όχι, εγώ τρελάθηκα και βγαίνω και του λέω θα τα κάνεις ό,τι σου λέει. Και γυρίζει και λέει, τι μου λες μωρή? Αυτό θα μου απαντήσει. Εγώ που είχα χειρουργείο, περιμένω 1,5 χρόνο. Μόλις βρήκα μια θεσούλα να πάω να το κάνω. Και τι θα το απαντήσω εγώ? Πήγαινε στον ιδιώτη και πλήρωσε 5.000 για να κάνει μια χολή. Για το εμβόλιο όμως ρώτησε, Χριστίνα, όχι για το χειρουργείο. Όχι. Για το χειρουργείο, λοιπόν, άμα λοιπόν πάω να του πω κάτι τέτοιο, ναι, και είναι και ανεμβολίαστος, ναι, ή ο διπλανός του είναι ανεμβολίαστος, ναι, θα ήθελα να μου πει, εμένα είναι με αυτούς που μου φέρονται έτσι, θα τους πιστέψω να μου πούνε θα πάνε να κάνω το εμβόλιο. Αν δεν κλείσει, τα παρατάμε. Και άμα έχει παρενέργεια αυτός που θα πάει. Τίποτα. Πείτε μου. Να έχει παρενέργεια από τι? Από το εμβόλιο. Από το εμβόλιο έχει 1 σε 1 εκατομμύριο. Τι να κάνουμε? Όχι, πείτε μου, όχι. Έχει παρενέργεια. Τώρα να πάμε στην ίδια κουβέντα. Προσέξτε και. Α, ναι. Όχι, μισό λεπτό. Γιατί εμείς όταν λέμε πρωτοβαθμία υγεία, ναι, η πρωτοβαθμία υγεία δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο αν είσαι το 1 στο εκατομμύριο το οποίο θα πεθάνει. Την παρενέργεια. Κάποιος έχει 4 μέρες πυρετό. Ναι. Έχει πολύ μεγάλες κομμάρες. Ναι. Δεν μπορεί να σταθεί. Έχει 5 μέρες. Ωραία, και... Αυτά. Πού θα πάει, παιδί μου, σε ποιο γιατρό? Περισσεύει γιατρός. Εδώ δεν περισσεύουν γιατροί. Που λέτε, είναι στο το δημόσιο... λιγότερο. Μα το λιγότερο και είναι. Εγώ έκανα AstraZeneca και είχα 2 μέρες δεν πυρετό. Την τρίτη μέρα ήμουν καλά. Πήρα κάτι σπυρίνε, έγινε καλά. Εσύ δεν φοβόσουν. Αυτό που φοβάται τι θα κάνει? Πήρα τον γιατρό, το ρώτησα. Μου λέει είναι φυσιολογικό. Θα έχει 2 μέρες πυρετό, μπορεί 3 και μετά θα περάσει. Φοβάται και θέλει να τον δει το γιατρό του. Να πάει ο γιατρό του. Ή να πάει σε αυτόν. Εσείς ξέρετε να υπάρχει ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού να πηγαίνει στο σπίτι? Δεν έχει. Ξέρετε να υπάρχει στην Αθήνα των 4 εκατομμυρίων ένας αριθμός ικανός δομών πρωτοβάθμιας υγείας ανασυνοικία, για να μην πρέπει να διασχίσει το σύμπαν? Διότι αν είναι για να πας στο γιατρό και να πρέπει να πάρει στο λεωφορείο, παστομένο σαν σαρδέλα, με αυτούς που φοράνε και με αυτούς που δεν φοράνε μάσκες, για να διασχίσεις την πόλη από τη μία άκρη στην άλλη, για να βρεις το γιατρό σου να το ρωτήσεις γιατί έχεις πυρετό και κομμάρες, αυτά να πάτε να μου πείτε ποιον μπορούν να πείσουν. Μη ζητάτε λοιπόν από ένα κουκουέ το οποίο είχε βαθιές θέσεις και διαφορετικό προσανατολισμό. Το σύστημα υγείας δεν είναι για να βγάζει λεφτά κανένας. Το σύστημα υγείας είναι δημόσιο, είναι δωρεάν και έχει στόχο το λαό. Δεν έχει στόχο κανέναν άλλον που θα πλουτίσει. Στα μέσα μεταφοράς, σοφό ή όχι η επιστροφή του δακτυλίου μεσούσης της πανδημίας? Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, πολλαπλασίασε τη δυνατότητα κάποιων να μπορούν να είναι με το αυτοκίνητό τους και να είναι στοιχειοδός ασφαλέστεροι. Έκανε ασφυκτική την κίνηση και επιβάρυνε όλα τα υπόλοιπα. Θα μπορούσε στα μέσα μεταφοράς να είναι διαφορετικά τα πράγματα? Θα μπορούσε να αυξηθεί ο στόλος, να έχουν περισσότερα δρομολόγια? Να έχει αυξηθεί ο στόλος, να είναι πιο σύγχρονος, να έχουν δοκιμαστεί δρομολόγια σε διαφορετικές ώρες. Το μόνο λογικό που βρίσκω αυτές τις μέρες ως έκτακτο μέτρο είναι το κυλιόμενο ωράριο. Και αυτό όμως, σε μια κοινωνία και σε μια δομή που δεν έχει λογαριάσει τις οικογενειακές ανάγκες, πάλι είναι αιτία διχασμού και σκοτωμού. Αυτή που παίρνει το παιδί της στη μία το σχολείο, ναι, και άλλη που το παίρνει στις 3 από το σχολείο, κάθε επιλέξη, και μία φαντάζομαι που πρέπει να το αφήσει σε 7. Θα μπορέσει. Είναι εύκολη επιλογή. Θα μπορέσει. Λένε. Αυτό λέω, θέλω να πω. Θα μπορέσει. Γι' αυτό βλέπετε. Χωρίς έναν κεντρικό σχεδιασμό και μία πραγματική καταγραφή. Εμένα μου λείπει μια πραγματική καταγραφή. Ας πούμε, για παράδειγμα, δεν έχω ακούσει ποτέ πόσοι μπήκανε και πόσοι βγήκανε από τις ΜΕΘ.
Δεν έχω ακούσει πώς βγήκαν. Πώς κατέληξαν και πώς σώθηκαν. Ναι, κατάλαβα τι λες. Ναι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πώς σώθηκαν. Ναι. Δεν έχω μία κατανομή του ποιοι είναι αυτοί που είναι ανεμβολιαστοί, αλλά ουσιαστική έρευνα. Όχι σε στυλ γκαλοπάκι ποιος είναι ο καταλληλότερος, αυτές τις βοδαυτά τα βαρέθηκα. Αλλά μια βαθιά ουσιαστική επιστημονική μελέτη. Η οποία να βγαίνει όταν βγαίνει το πόρισμά της. Για να κρατήσεις το κύρο σου, δεν χρειάζεται απλώς να είσαι γνώριμος και να σ' αρέσει η κοινωνία. Πρέπει να έχεις να αποδείξεις και με στοιχεία κάποια πράγματα. Η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Συμφωνείτε, συνάδελφοι. Η ακρίβεια δεν είναι κάτι που βρέξε σήμερα. Και σήμερα έβρεξε ακρίβεια και αύριο θα χιλιακάδα φτύνια. Δεν γίνεται να το πάρεις έτσι. Είναι μέτρα συγκεκριμένα και πράγματα συγκεκριμένα που τα ξέραμε. Τα ξέραμε λοιπόν όταν μιλάγαμε για την απόλυτη γλιτοποίηση. Ναι. Διάβαζα προχθές ότι ανοίξανε στην Αχλαδιά, νομίζω λέγεται, έτσι, δύο σημεία εξόρυξης άρων-άρων για να αντιμετωπίσουμε το βαρύ χειμώνα. Ναι. Όταν μια χώρα ήταν αυτάρκης ενεργειακά και αυτή τη στιγμή εισάγει ηλεκτρισμό ή εξάγει ηλεκτρισμό και κάποιοι ωφελούνται από αυτό και οι υπόλοιποι κοιτάνε το λογαριασμό και αντιμετωπίζουν εγκεφαλικό. Καλά, και ξέρετε κάτι. Αυτάρκης ενεργειακά είμαστε στη δεκαετία του 50, τώρα που ήμασταν και πιο λίγοι και με λιγότερες ενεργειακές ανάγκες. Ναι, είναι και λίγο δύσκολο γιατί αυτή τη στιγμή, αν σου έρθει εγκεφαλικό από το ηλεκτρικό, ούτε ηθικό αυτούργο έχει για να καταδικάσει. Που είναι η κυβέρνηση. Ναι. Και δεύτερον, άμα το πάθεις, δεν έχεις γιατρό να πας. Εγώ σκέφτομαι ότι είναι τόσα τα θέματα και θα μπορούσαν να την έχουμε όλη την ώρα της εκπομπής. Είναι μονοδοσική η πολιτική, το καταλαβαίνετε. Ακολούθησε μονοδοσική μίας ασθένειας νοσοκομεία, μίας ασθένειας ατζέντα πολιτική, μίας ατζέντας ασθένεια. Πού να πιάσουμε κουβέντα εσείς και εγώ τώρα αυτή τη στιγμή με αυτές τις συνθήκες για τον προϋπολογισμό. Ναι. Γιατί άμα πιάναμε μια κουβέντα για τον προϋπολογισμό σαφή, θα σας έλεγα εγώ ότι κονδύλια κόπηκαν από τον προϋπολογισμό για την υγεία. Ναι. Αν την πιάσω, του λείπουν τόσο αυτή τη στιγμή. Στο χωριό μου το λένε λίγο πιο απλά, θα το πας, με συγχωρήσει ο κόσμος, τρέμει ο κόσμος να βγει η ψυχή του. Έτσι λένε. Τρέμει ο κόσμος. Κυκλοφορεί, τρέμει. Βγαίνει έξω να φάει, τρέμει. Να πάει στο θέατρο, τρέμει. Να πάει στο σινεμά, τρέμει. Να πάει στη δουλειά, τρέμει. Και τι, να πάει στη δουλειά. Στη δουλειά πληρώνουν όλοι οι εργοδότες. Έχει δίκιο, κυρία Κανέλη. Αν είχαν χειριστεί αλλιώς τα πράγματα, θα ήταν απειροελάχιστα νέα εμβολιαστή. Ναι, σε όλα. Μάλλον θα πρέπει να σας ξαναφέρουμε εδώ. Λοιπόν, καταρχάς να ξαναφέρετε να μιλήσουμε για τον προϋπολογισμό. Θα δείτε στον προϋπολογισμό τι κόβεται για το λαό. Αλλά θέλουμε και επειδή φτιάχνουμε καινούριο στούντιο, θέλουμε τη συμβουλή γιατί πριν στο διάλειμμα που μιλήσαμε, καταλάβαμε ότι η πείραση είναι. Εγώ έκατσα όρθια διότι δεν μπορώ να καθίσω. Είναι όρθια η κυρία. Με τη μέση μου και στην ηλικία μου, στον μπαρ. Προσωπικώ σα λυπάμαι. Είσαστε νέοι άνθρωποι και υποτίθεται ότι είναι. Τι συμβουλέ όμω θα τι έχουμε, αυτό θέλουμε. Έχετε. Συμβουλή. Συμβουλή θέλουμε, δεν θέλουμε κάτι. Εγώ θέλω εδώ την πρώτη μέρα με το νέο σκηνικό. Η ΕΡΤ παρήγαγε όλου του ανθρώπου που σήμερα συναντάμε σε όλα τα υπόλοιπα κανάλια. Ναι. Έχει και το know-how, έχει και την τεχνογνωσία. Αν την είχαν αφήσει και ελεύθερη η πολιτική, θα είχαν ανθίσει ταλέντα μέσα στην ΕΡΤ ικανά για να εξοπλίσουν και να επανδρώσουν τηλεοράσεις απανταχού της γης. Επομένως, αν αφαιθούν οι άνθρωποι της ΕΡΤ να κάνουν αυτά που πρέπει, θα τα καταφέρουν και θα τα κάνουν. Ωραία. Όσο την ΕΡΤ την πιέζεται να αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό, το μόνο πράγμα μπορώ να φανταστώ εσένα να παίζει στο Bachelor και την κυρία να παίζει, ξέρω εγώ, στο Survivor. Όχι, όχι, δεν παίζει αυτό, να μαγειρεύω. Για να μπορέσετε να επιζήσετε. Και εγώ το ίδιο φωνάξτε. Με ξέρω να μαγειρεύω καλά. Πολύ. Πρώτη εκπομπή με το νέο σκηνικό, εγγένεια μαζί εδώ. Ελπίζω να μην είναι το 24. Όχι, όχι. Το ίδιο και εμείς. Περιμένετε. Μην βιάζεστε. Το ίδιο και εμείς. Να είστε καλά και με την ευχή να παραμείνετε ανέγγιχτοι όχι μόνο από τον κορονοϊό, αλλά από οποιαδήποτε αρρώστια. Και εσείς και αυτοί που μας ακούνε. Καλή σας ημέρα.